Βελίδης. Περνάμε και στη Λάρισα που έχει τον Δημήτρη Σωτήρη και στον αγωνιστικό χώρο που βρίσκεται ο Πέτρος Πολυχρονίδης για το ρεπορτάζ να μας. Καλύτερη απουσία βεβαίως είναι ο Μάρκος Μαραγκουδάκης, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 10 τέρματα. Τα δικά του γκολ θα. Όχι μόνο 10 τέρματα, πάλι σε διακόπτω. Άλλωστε αυτό είναι συνήθιο από εμάς και από το ραδιόφωνο. Είναι και ο παίκτης που πέτυχε το χρυσό γκολ του Πλατανιά στη Λάρισα. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Πλατανιάς Λάρισα στο 0-0. Παιχνίδι πρόλογος της 29ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Football League. Ένα πολύ καλό σουτ από τον Χατζή, αλλά θα φύγει λίγο πάνω από την εστία του Λαζαρίδη. Αυτός κόντραρε με τον Ψωμά. Οι κόντρες όμως τελικά ευνοούν τους γηπεδούχους. Ο Νασλίδης θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, δεν θα σουτάρει. Θα στρώσει και μια μεγάλη ευκαιρία από τον Πάγκαλο που πλάσαρε στην κίνηση. Αλλά η μπάλα θα καταλήξει out, θα περάσει ελάχιστα out. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Σωτηρίου. Μια φάση στο 15ο λεπτό για τον Πλατανιά. Η μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Νασλίδη να στρώνει τον Πάγκαλο να πιάνει το σουτ στην κίνηση, αλλά την μπάλα να καταλήγει out στο 15. Παραμένει το 0-0. Στα συνέχεια έγινε και συνεργάτης του Γιάτσεκ Μοχ και πανηγύρισαν μαζί την άνοδο με την Καλαμάτα στην πρώτη εθνική. Εδώ ο Σωτηρίου θα μπλοκάρει σε μια καλή στιγμή για τον Πλατανιά. Με τον Κατσιαρό να γεμίζει και πάλι με κεφαλιά αυτή τη φορά. Ο Καούνος με τον Τζάνι, το σουτ, οι κόντρες, καταλήγει μπάλα corner. Ο Μπλέντι προσπάθησε με δεύτερη προσπάθεια, αλλά δεν τα κατάφερε από μάκρα η αμυντική των γηπεδούχων. Ένα μακρινό σουτ από τον Κολοβέτσο χωρίς τύχη. Θα έχουμε επιτέλους την εκτέλεση του φάουλ με τον Μιρτσέτα να εκτελεί πλασαριστά. Γκονζάλες, η κομπίνα από τον Πλατανιά. Το σουτ λίγο πάνω από την εστία του Σωτηρίου. Μια καλή στιγμή για τον Πλατανιά, καθώς συμπληρώθηκε το 25 λεπτό με τον Μαρτσάκη να πιάνει το σουτ μέσα από την περιοχή του Σωτηρίου. Ο Μαρτσάκης που έρχεται τώρα δεξιά για να πάρει την θέση του στην πτέρυγα. Μετά από την κομπίνα από τους παίκτες του Πλατανιά, βλέπετε πλασαριστά στον Γκονζάλες. Αυτός γέμισε προς την περιοχή του Σωτηρίου. Οι κόντρες έβγαλαν την μπάλα στον Μαρτσάκη, ο οποίος σούταρε και η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από την εστία των φιλοξενούμενων στο 25ο λεπτό. Χατζής. Στο έδαφος αφήνει ο διαιτητής, ο Μπλέντι βγάζει στον Γκονζάλες, καλό σουτ, λίγο πάνω από την εστία του Λαζαρίδη στο 28ο λεπτό. Βλέπετε και πάλι την προσπάθεια του Χατζή που θα βγάλει έξυπνα στον Γκονζάλες, αυτός θα πιάσει το σουτ στην κίνηση, η μπάλα θα φύγει λίγο πάνω από την εστία του Λαζαρίδη. Τη Μιρτσέτα και αντεπίθεση για τον Πλατανιά. Μπαλιά του Μιρτσέτα δεν θα περάσει για τον Ασλίδη. Φτάνει από την άλλη όμως τον Μαρτσάκη. Το πλασέ του Μαρτσάκη, ο Μιρτσέτα δοκάρι κόρνερ. Απίστευτη ευκαιρία για τον Πλατανιά με τους γηπεδούχους να φτάνουν πολύ κοντά στο να ανοίξουν το σκορ. Σε μια φάση που ξαναβλέπετε. Ο Μαρτσάκης θα γυρίσει, βάζει την προβολή ο Μιρτσέτα. Η μπάλα παίρνει στο πλασέ αυτό και η μπάλα πηγαίνει προς το δεξί δοκάρι του Σωτηρίου. Ξαναβλέπετε τελευταία την μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Με τον Παπαγεωργίου τελικά να διώχνει την μπάλα corner. Ζωντανή μετάδοση της τηλεόρασης του ΟΤΕ, ένα πολύ ωραίο φάουλ από τον Ζεκίνια. Με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Λαζαρίδη. Με τον Γκονζάλες. Νασλίδη στο σουτ, καλό! Στο 62 η μπάλα θα περάσει ελάχιστα ο δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Σωτηρίου. Ο Καούνος θα πιάσει την προβολή, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στο Λαζαρίδη, που είχε σωστή τοποθέτηση. Σέντρα του, ο Γκρουμπίεσιτς θα πιάσει την κεφαλιά, δεν μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα ο Λαζαρίδης, έχουμε κόρνερ. Καρανίκας για τον Καούνο, δεν υπάρχει offside αυτή τη φορά. Ο Καούνος απέναντι στον Λαζαρίδη που θα τον κόψει. Τώρα σταματάνε και το παιχνίδι. Σταματάνε το παιχνίδι για αυτόν τον λόγο, ναι, θα έλεγα ότι εντάξει, δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ. Απλώς... Άλλωστε όλοι ξέρουν το ήθος του Μιχάλη Ζιώγα. Με τον Καρανίκα να εκτελεί το φάουλ για την Λάρισα. Η κεφαλιά από τον Χατζή, ο Λαζαρίδης θα σώσει την ομάδα του. Είδατε τι μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Λέγαμε ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Αλλά τελικά ο Νασλίδης πάνω στη γραμμή, μετά τη γυριστή κεφαλιά του Χατζή, θα αποσοβήσει τον κίνδυνο για τον Πλατανιά. Και αποβάλλεται και ο Γιάννης Χατζηνικολάου, όπως με πληροφορεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Καταρχήν ξεκινάμε ότι παίζαμε μια πολύ ιστορική ομάδα. Μια ομάδα καθαρά αλφα-εθνική στο όρο. Άσχετα την αδική θέση αυτή τη στιγμή. Δεν υποτιμήσαμε αντίπαλο εμείς. Πιστεύω ότι και το χ αυτή τη στιγμή είναι καλό με τέτοια ομάδα. Το γκολ είναι θέμα προσπάθειας, απλά δεν μας βγήκε. Σίγουρα επηρεάζει η θερμοκρασία το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο για εμάς, είναι για τους αντιπάλους.
θεωρώ ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Β' Εθνικής καθαρά παιχνίδι. Το δίκαιο αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία για μένα. Μπορεί να επανέλθει η ομάδα στις νίκες μέσα στα τρία μάτσα επομένου, γιατί ουσιαστικά τρία μάτσα έχει η ομάδα του Πλατανιά. Το επόμενο πάντω δεν θα το δώσει. Θα το κάθε ένα ξεχωριστό. Το κάθε ένα ξεχωριστό. Το επόμενο μάτσα για μας το κοιτάμε στα τελικό. Μα παίρνουμε το επόμενο μάτσα και μαθηματικά πιστεύω ότι με κάποια άλλα αποτελέσματα είμαστε μέσα. Τεράστιο το φαντάζω ότι παίζετε με τις δύο ομάδες που έχουν υποβαστεί. Δεν το συζητάω, δεν το συζητάω. Εμείς όμως δεν κοιτάμε, δεν καθόμαστε στα δύο μάτς που θα κερδίσουμε ανεφαγόνα. Κοιτάμε τα τρία καθαρά παιχνίδια για να δούμε τι θα κάνουμε.